Θα πάμε στο CNN, καθώς συμπεριλαμβάνει το ναύπλιο στις 15 ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης. Πάμε στο ναύπλιο, φιλοξενούμε τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Δημήτρη Κοστούρο. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω. Καλησπέρα από το ναύπλιο. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Παρά την πανδημία, παρά τον κορονοϊό, βλέπουμε ότι το ναύπλιο, μια πανέμορφη περιοχή, ένας πανέμορφος τόπος, ξεχωρίζει και κατορθώνει να ξεχωρίσει ανάμεσα σε δεκάδες, εκατοντάδες πόλεις της Ευρώπης. Έτσι είναι. Και όπως πριν λίγο αναφέρατε, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να αναφερθεί στο ναύπλιο και να μην βάλει μπροστά έναν προσδιορισμό επιθετικό, το οποίο μπορεί να είναι πανέμορφο, να είναι εξαίσιο, να είναι οτιδήποτε άλλο. Αυτό απλώς είναι μια επιβεβαίωση. Είναι κάτι που βλέπεις στο διαδίκτυο, διαβάζεις στο διαδίκτυο και λες να μια είδηση που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το ναύπλιο είναι μέσα στις 5 πρώτες ομορφότερες πόλεις, μικρές πόλεις της Ευρώπης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική είδηση, όχι μόνο για μας, για όλη την περιοχή, αλλά και για τη χώρα. Το ότι ένας τέτοιος ειδησιογραφικός οργανισμός σε μια αξιολόγηση τουριστική μας έχει στην πρώτη πεντάδα. Οι προϋποθέσεις προκειμένου να συμπεριληφθεί μια περιοχή, μια πόλη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στην συγκεκριμένη λίστα, ποιες είναι, Δήμαρχε? Θα σας πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο ήταν οργανωμένο. Εμείς το μάθαμε όπως το έμαθε όλος ο κόσμος. Δεν υπήρχε κάτι ως αξιολόγηση. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν εδώ και αυτό νομίζω μεγαλώνει, μεγενθύνει ακόμα περισσότερο την αξία αυτής της κατάταξης της πόλης, γιατί εκτός από το ότι έχει πάρα πολύ όμορφα τοπία ή οι φωτογραφίες είναι εκπληκτικές, μιλάμε ακόμα για την φιλοξενία, οι άνθρωποι έχουν έρθει εδώ, μιλάμε για τις υπηρεσίες που έχουν πάρει, για την εξωστρέφεια την οποία έχουν δει από τον κόσμο. Πιστεύω ότι όλο το πακέτο αυτό το οποίο προσφέρει η περιοχή στον επισκέπτη ήταν που αξιολογήθηκε. Φυσικά η ιστορία, ο πολιτισμός, κάποια πράγματα που στον ναύπλιο μπορείς να δεις στη μορφή που ήταν όταν εκτιλήσονταν τα γεγονότα. Εδώ είναι σαν να περπατάς στην ιστορία. Είμαστε σε τέτοια κατάσταση. Η περίοδος που προηγήθηκε, πώς έκλεισε για το ναύπλιο, το καλοκαίρι, τουρισμός? Για φέτος ήταν εξαιρετική. Ήταν πάνω από τα επίπεδα του 2019, σύμφωνα με όλες τις καταγραφές που έγιναν και τις εκτιμήσεις των επαγγελματιών. Και νομίζω ότι είναι μια παρακαταθήκη για το επόμενο διάστημα, αφού ξεπεράσουμε και τον τελευταίο ύφαλο που είναι αυτός ο χειμώνας της πανδημίας. Ξέρετε, πανέμορφο το ναύπλιο, πανέμορφη και η Κρήτη όμως. Το μήνυμά σας στους κριτικούς ποιο είναι? Πρώτα-πρώτα, επειδή συνδέομαι και συγγενικά με την Κρήτη, να του στείλω τις ευχές μου, τα φιλιά μου, του ανθρώπου που έχω στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα από άκρη σ' άκρη είναι γεμάτη ομορφιές. Η μία άκρη είναι η Κρήτη, που όλοι ξέρουμε ότι όχι μόνο είναι πανέμορφη, αλλά και τουριστικά είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη. Να ξέρετε όμως ότι η πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδας, εδώ που γεννήθηκε το ελληνικό κράτος, έχει κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προσκαλώ τους πάντες να έρθουν να περπατήσουν εκεί που περπάτησαν οι ήρωές μας. Είμαστε 200 χρόνια από την Παλιγενεσία, εδώ που περπάτησε και έφτιαξε την Ελλάδα ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης, αλλά και που τον δολοφονήσαμε. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να δει ο κόσμος. Ευχές για υγεία πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό που έχουμε μπροστά μας φαίνεται να είναι δύσκολο, αλλά είμαστε φτιαγμένοι για τα δύσκολα. Και το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους είναι να είμαστε ενωμένοι από άκρη σ' άκρη, να αντιμετωπίσουμε την πανδημία με μπροστάριδες τους ανθρώπους της υγείας, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Αυτοί είναι που θα μας καθοδηγήσουν σε οτιδήποτε κάνουμε για αυτό το χειμώνα που έρχεται. Και τα πάτε περίφημα βέβαια και το χειμώνα. Εσωτερικός τουρισμός κυριαρχεί για το ναύπλιο. Έτσι ακριβώς είμαστε. Είναι χωροταξικά, είμαστε ευνοημένοι. Μάλιστα. Είμαστε δίπλα στην πρωτεύουσα. Αλλά πιστεύω ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει η περιοχή είναι πολύ αναβαθμισμένες. Οι επιχειρηματίες έκαναν αυτό που έπρεπε στην οικονομική κρίση. Και αυτό που έπρεπε ήταν να μην σκύψουν το κεφάλι, να μην αρχίσουν να μιλάνε για τη μιζέρια τους, αλλά να επενδύσουν. Κοίταξα να μπροστά και επένδυσαν. Σωστά. Και να προχωρήσουν μπροστά. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετισμούς στην Κρήτη, τις καλύτερες ευχές μας. Να σας ευχαριστήσω.